Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα κρούσματα κορονοϊού σε δύο εκπαιδευτικούς στο νησί μας πριν ηχήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι. Πρόκειται για μία εκπαιδευτικό σε δημοτικό σχολείο στο Ρέθυμνο, καθώς και για μία αναπληρώτρια νηπιαγωγό σε σχολική μονάδα στο Δήμο Μαλεβιζίου. Η αναπληρώτρια νηπιαγωγός έχει ήπια συμπτώματα και τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό, ενώ προληπτικά σε καραντίνα τέθηκαν και οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Είναι όλα υπό έλεγχο, δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν σε επαφή με την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό είναι σε καραντίνα και είναι σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, όπως είμαστε και εμείς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο κρούσμα που να έχει προκύψει. Έχουν περάσει σχεδόν οι πρώτες 7 μέρες. Έχουμε ακόμα άλλες 7 για να ολοκληρωθεί το διάστημα που αποτελείται για την καραντίνα. Να πούμε επίσης ότι οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν όταν θα ανοίξει το σχολείο δεν θα είναι οι δομές που βρέθηκαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, αλλά το καινούργιο νηπιαγωγείο του Δήμου μας που βρίσκεται στην περιοχή της Αμουδάρας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της καραντίνας για τους εκπαιδευτικούς, θα γίνει ο αγιασμός στο νηπιαγωγείο της Αγίας Μαρίνας, το οποίο θα λειτουργήσει σε νέες εγκαταστάσεις δίπλα από το αθλητικό γυμνάσιο. Εμείς θα προχωρήσουμε και σε προληπτικές απολυμάσεις και στο νέο νηπιαγωγείο αλλά και στο παλιό. Το σχολικό κουδούνι δεν θα χτυπήσει όμως τη Δευτέρα. Για το συγκεκριμένο σχολείο, όχι. Θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, την Πέμπτη η καραντίνα και από εκεί και μετά θα χτυπήσει το κουδούνι για τα συγκεκριμένα παιδιά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την περίπτωση κρούσματος κορονοϊού σε δασκάλα, σχολιάζοντας τον τρόπο αντιμετώπισής της, αλλά και τα λοιπή μέτρα της κυβέρνησης για τα σχολεία. Τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας είχαν μπροστά τους σχεδόν 3 μήνες να προετοιμαστούν για το δεύτερο κύμα πανδημίας και να ετοιμάσουν τις σχολικές μονάδες προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων και την τέλεση του αγιασμού επικρατεί αναστάτωση σε όλη τη σχολική κοινότητα. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου κάνει λόγο για ανακολουθίες και αντιφάσεις αναφορικά με τις οδηγίες που δίνονται στα σχολεία, ζητώντας παράλληλα μαζικά και δωρεάν τεστ σε όλους. Ενώ το Υπουργείο διατείνεται ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε περίσταση, η αντιμετώπιση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε εκπαιδευτικούς στο Ρέθυμνο, στην Καλλιθέα και σε ιδιωτικά σχολεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Καμία σχέση με τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας σχολείων ανά την Ευρώπη. Οι μόνες παρεμβάσεις που έχει κάνει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εστιάζονται στη διανομή παγουριών και μασκών, τα οποία λιγότερο από μία εβδομάδα πριν να αρχίσουν τα μαθήματα δεν βρίσκονται στα σχολεία. Ούτε καν το υγειονομικό υλικό δεν έχει φτάσει.